όλα τα μυστικά για τους κουραμπιέδες, σας τα έχω σε αυτή τη συνταγή. Θέλω να τη δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Το βούτυρο πρέπει να βγει από το ψυγείο μου μία ώρα το λιγότερο, να μείνει στον πάγκο μου να πάρει θερμοκρασία δωματίου για να μπορέσω να το κάνω κρέμα με την άχνη. Έτσι ξεκινάμε τον καλό κουραμπιέ. Πολύ καλό χτύπημα βουτύρου και άχνης. Κοιτάξτε πόσο αφράτο έχει γίνει. Το βλέπετε το μείγμα? Αφρός. Μην παραλείψετε το μοσχοκάριδο. Είναι βασικό. Όση ώρα χτυπάω το βούτυρο με την άχνη, ψήνω τα αμύγδαλα, τα αφήνω να κρυώσουν και τα ψιλοκόβω για να είναι κρύα όταν πέσουν μέσα στη ζύμη μου. Η σόδα στους κουραμπιέδες τους κάνει πολύ αφράτους και πολύ τραγανούς. Όταν πλάθετε τους κουραμπιέδες και τους βάζετε σε ταψί, στρώστε αντικολλητικό χαρτί από κάτω και βάλτε μοαραιά τους κουραμπιέδες γιατί φουσκώνουν αρκετά και γίνονται σχεδόν οι διπλάσιοι. Αν θέλεις να βάλεις ανθόνερο στους κουραμπιέδες, η στιγμή που θα το βάλεις είναι ακριβώς μόλις βγουν καυτοί από το φούρνο. Όσο είναι καυτός ο κουραμπιές, ψεκάζω λίγο με το ανθόνερο, στεγνώνει τελείως και μετά δεν σου κάνει υγρασία με την άχνη.